Επιστροφή στα Πάτρια, ναι. Επιστροφή στα Πάτρια για τελευταία φορά. Επιστρέψαμε για να κλείσουμε αυτή την σεζόν. Τον 6,5 μηνών. Πώς ήταν το Survivor All Star, πρώτη φορά? Το Survivor All Star είχε μια ιδιαίτερη δυσκολία, γιατί το ξέραμε την αρχή ότι θα αντιμετωπίσουμε αρκετές δυσκολίες, γιατί οι παίκτες ήταν πλέον όλοι εμπειροί. Ξέραν τι θα αντιμετωπίσουν και νομίζω τους πήρε λίγο παραπάνω χρόνο να λυθούν πλέον και να τα λένε στις κάμερες έτσι ακριβώς πώς θα νιώθουν. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για μας, θα τους βάλουμε και πάλι λιγάκι στο κλίμα. Εσύ παρόλο που δεν παίρνεις θέση ποτέ, περίμενες αυτή τη διάδα για τον τελικό? Εγώ θα περίμενα όλα φέτος. Θα περίμενα όλα φέτος γιατί ήταν το παιχνίδι να παίζεται σε αρκετές διαστάσεις. Όταν έχεις παίκτες οι οποίοι ξέρουν πώς πρέπει να λειτουργήσουν μέσα στο Survivor, περιμένεις και τις εκπλήξεις. Περιμένεις και μια στρατηγική να υπάρχει και εγώ πιστεύω ότι η στρατηγική είναι για την πρώτη μέρα. Και η προσπάθεια να φύγουν οι κάποιοι λεγόμενοι δυνατοί παίκτες, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος, γιατί όλοι κυνηγούσαν αυτό το έπαθλο. Γιατί είναι και το οικονομικό έπαθλο μεγάλο, αλλά και νομίζω ότι η κούπα του All Star έχει μια άλλη βαρύτητα. Μέσα στις εκπλήξεις ήταν και υποβολές. Φυσικά, οι παίκτες ουσιαστικά ζήτησαν ότι αυτή θα πρέπει να είναι η τιμωρία. Έπρεπε να συνεχίσουμε σεβόμενοι την δική τους θέληση. Ακούμε για Survivor All Star 2. Ακούτε ποιος το τόπε, κάποιος εκεί από πίσω. Δεν έχω ιδέα, είναι πολύ νωρίς. Τώρα προέχει να ξεκουραστούμε όλοι, να ηρεμήσουμε λιγάκι, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να είναι ψυχοφθόρο για τους παίκτες, αλλά είναι και για την παραγωγική ομάδα, η οποία πέρασε αρκετά πράγματα. Οπότε ξεκουραζόμαστε, και ό,τι είναι να έρθει, καλώς να έρθει. Θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, αν δεν υπήρχε τα σχόλια, μαγικό να μην ξέρεις την εξέλιξη. Και το θεωρώ και λίγα και, συγγνώμη θα το πω, αντισυναδελφικό. Κάποιοι να κινούνται προκειμένου. Είναι σαν να βγαίνεις εσύ από τον κινηματογράφο σε μια ταινία μυστηρίου και να λες το τέλος τους επόμενους του θαμπών. Είναι λιγάκι κακό.